Καλημέρα. Είμαι ο Κατσούλας ο Χρήστος και με την παρούσα εργασία λαμβάνω μέρος στο συνέδριο του νέου παιδαγωγού. Το θέμα το οποίο διαπραγματεύουμε είναι η εισαγωγή της καινοτομίας σε μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ανάγκη υιοθέτησης της καινοτομίας σε εκπαιδευτικές μονάδες αποτελεί ένα χρόνιο και πάγιο έτοιμα από πλευράς των σχολείων, αλλά και πλευράς της πολιτείας. Προσπαθώντας να ορίσουμε τον όρο καινοτομία, βιβλιογραφικά βλέπουμε ότι σύμφωνα με τον Σπυρόπουλο και τους συνεργάτες του ορίζονται μια πρωτοποριακή οπτική της πραγματικότητας. Δηλαδή, η καινοτομία είναι μια μη συνηθισμένη, σημαντική και ασυνεχής οργανωσιακή αλλαγή που περικλείει μια νέα ιδέα που δεν συμφωνεί με την εφιστάμενη γενική λογική του οργανισμού, άρα συνεπάγεται μια οργανωσιακή ευφυΐα, γιατί ακολουθείται από αλλαγές στις τρέχουσες οργανωσιακές ικανότητες και στα τρέχοντα γνωστικά πρότυπα και νεολογικά μοντέλα, αλλά και εφαρμόζουσες θεωρίες. Η εφαρμογή μιας καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορά την οργανωτική αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει αυτή την καινούργια ιδέα που είναι διαφορετική από τη μέχρι τώρα πρακτική και οργάνωση της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Η εκπαιδευτική αυτή καινοτομία σχετίζεται με την εφαρμογή μιας νέας ιδέας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή των αρχών και των πεποιθήσεων και στην εφαρμογή διαφορετικών και σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων. Επομένως, η εκπαιδευτική καινοτομία δεν αποτελεί απόρρετα μια μεγάλη παρέμβαση. Δηλαδή, δεν σχετίζεται με την έκταση της ενέργειας και αν αυτή θα έχει πανελλήνια ή καθολική εφαρμογή. Αφορά κυρίως την υιοθέτηση νέων ιδεών, οι οποίες μπορούν να τεθούν σε ισχύ για πρώτη φορά μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο, άρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα ή σε συνεργασία σε περισσότερα από ένα σχολεία. Η καινοτομία που εισάγονται στα ΑΣΔΕ αφορά την ίδρυση ενός δικτύου μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα υπόλοιπα σχολεία που θα αποτελούν μέρος του δικτύου, σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία για συνεργασία των σχολικών οργανισμών. Ο νόμος της ελληνικής πολιτείας προβλέπει τη συνεργασία των καθηγητών των ιδίων ειδικοτήτων όμορων σχολείων, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν για να θέσουν νέους στόχους για την κάθε σχολική χρονιά, κατά τη διάρκεια αυτής συνεδριάζοντας με σκοπό την βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και τη χρήση νέων εποπτικών μέσων, αλλά και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των στόχων, αυτό βέβαια κατά την λήξη του σχολικού έτους. Επιπρόσθετα, η κάθε σχολική μονάδα έχει ένα δικό της σχολικό κλίμα, στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσα σε αυτό το σχολικό οργανισμό μπορούν και πρέπει να νιώθουν ελεύθεροι, να εκφράσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς ταυτίζονται και εναρμονίζονται με αυτά του σχολείου. Μέσα στο σχολικό κλίμα που δημιουργείται το κάθε άτομο, αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί σαν οντότητα, να αναπτυχθεί σε αυτό το αίσθημα του ανήκει. Θα πρέπει να νιώθει άξιο, σημαντικό και ξεχωριστό. Άρα το σχολικό κλίμα μπορεί και πρέπει να θεωρηθεί ως ένα αξιακό σύστημα, το οποίο θα αξιολογήσει και θα καθορίσει τις σχέσεις και τις συμπεριφορές, τις συνθήκες και τους κανόνες που θα ακολουθήσουν τα μέλη κάθε σχολικής μονάδας και ομάδας. Στο συγκεκριμένο ΣΔΕ, το οποίο εξετάζουμε, η κουλτούρα είναι θετική, φιλική και δεκτική, ενώ το κλίμα για τις αλλαγές είναι υποστηρικτικό, εμπνέοντας έτσι εμπιστοσύνη και ασφάλεια στα μέλη του. Η εκπαιδευτική καινοτομία που πρόκειται να εφαρμοστεί από την διεύθυνση είναι επιτυχημένη και όλες οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Άρα, η εισαγωγή του σχολείου σε αυτό το δίκτυο μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγές στην εσωτερική πολιτική του σχολείου. ο ρόλος των εμπλεκομένων. Ουσιαστικά μιλάμε για τρεις κατηγορίες εμπλεκομένων. Την διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους. Για να είναι λοιπόν επιτυχής αυτή η καινοτομία, θα πρέπει όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι και η στάση αυτών να είναι δεκτική όσον αφορά την εισαγωγή αυτής της καινούργιας καινοτομίας και δεκτική στην απόφαση για την υιοθέτηση αυτής της καινούργιας καινοτομίας. Πρωτίστως η διεύθυνση, η οποία έχει και την ευθύνη της διοίκησης της σχολικής μονάδας, θα θέσει το στόχο του σχολείου και στη συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς της μονάδας θα αποφασίσουν για την υιοθέτηση και την εφαρμογή αυτής της ιδέας, η οποία θα βελτιώσει και θα έχει θετικό πρόσημο στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Ο ρόλος είναι σημαντικός, καθώς θα προσπαθήσει να αντικρούσει μια ενδεχόμενη δυσαρέσκεια των εμπλεκομένων εξαιτίας της εισαγωγής της καινοτομίας και να διατηρηθούν λοιπόν έτσι ισορροπίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην αρμονική λειτουργία της μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί, ο δεύτερος κρίκος της αλυσίδας, οι οποίοι αποτελούν τον ενδιάμεσο μεταξύ της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα επομιστούν την ευθύνη της εφαρμογής καινοτομίας στη σχολική μονάδα. Βεβαίως, μέσα σε αυτούς θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα είναι δεκτικοί και θετικοί στην υιοθέτηση της καινοτομίας και αυτοί οι οποίοι θα είναι λιγότερο δεκτικοί. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποτελούν τον αποδέκτη της καινοτομίας, οι οποίοι με τις προγενέστερες εμπειρίες και τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τις απόψεις, μπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα στην επιτυχία του πειράματος, του εγχειρήματος. Διότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν διαμορφωμένη προσωπικότητα και ταυτότητα και δεν είναι απόλυτα δεκτικοί και ανοιχτοί σε νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Έτσι, είναι πιθανό οι εμπειρίες τους είτε να είναι εμπόδιο είτε εφόδιο για τη νέα γνώση. Όλα τα παραπάνω όμως οδηγούν στα κάτωθη συμπεράσματα. Η υιοθέτηση μιας καινοτομίας από μια εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί συλλογική εργασία, στην οποία μπλέκονται τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι. Η απόφαση για την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων πρακτικών είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των πλευρών, χωρίς να παραβλέπεται η ουσιαστική συνεισφορά των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια προετοιμασίας των εκπαιδευόμενων για να δεχτούν την οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτοί αποτελούν τους κύριους εκφραστές της καινοτομίας, καθώς μέσα από την προσωπική τους εργασία θα την κάνουν πιο προσιτή και πιο ελκυστική προς τον τελικό αποδέκτη, οι οποίοι είναι οι εκπαιδευόμενοι. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνεργασίας με τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου οι δεύτεροι να υπερνικήσουν τις πεποιθήσεις τους και να αποδεχθούν την καινούργια ιδέα. Με την ενσωμάτωση της καινοτομίας σε ένα σχολικό οργανισμό επηρεάζεται τόσο η σχολική κουλτούρα, καθώς εισάγονται νέες αντιλήψεις, όσο και το σχολικό κλίμα, το οποίο αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα, κυρίως για την προώθηση της καινοτομίας. Ιδιαίτερα αν μέσα σε αυτό χτιστεί, οικοδομηθεί ένα πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.